Στη δικαιοσύνη θα προσφύγει το επόμενο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με φορείς και ιδιώτες για το θέμα της ΕΙΑΘ μετά την απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί προσφυγής του Σωματείου Εργαζομένων της ΕΙΑΘ κρίνοντας ότι το Σωματείο δεν έχει ένομο συμφέρον από τη διαδικασία. Το θέμα τέθηκε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της κίνησης 136 και των εργαζομένων στην επιχείρηση. Μιλώντας στην Επιτροπή, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, Σίμος Δανιλίδης, ανέφερε ότι η προσφυγή θα γίνει στο πλαίσιο της προηγούμενης σχετικής απόφασης της Ένωσης. Επίσης γνωστοποίησε ότι δρομολογείται η μετάβαση αντιπροσωπείας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, του αρχηγού των πολιτικών κομμάτων, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Πρόεδρο τη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να του κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματο που διενεργήθηκε στι 18 Μαου. Παράλληλα, εκφράστηκε η ικανοποίηση για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο, έγινε γνωστό ότι θα γίνουν συνολικά ενέργειε προ την κατεύθυνση τη διακοπή κάθε διαδικασία για την ιδιωτικοποίηση τη ΕΙΑΔ και εκτιμήθηκε ω ιδιαίτερα θετική η του Συμβουλίου τη Επικρατεία για την ΕΙΔΑΠ. Από την πλευρά του ο Δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου ανέφερε ότι ύστερα από δημόσια διάλογο και διαβούλευση η Περιφερειακή Ένωση Δήμων θα προτείνει συγκεκριμένο μοντέλο διοίκηση και διαχείρισης της ίδρευσης και της αποχέτευσης στη Θεσσαλονίκη. Κατά βάση έχουμε μοντέλο διοίκηση και διαχείριση του νερού, αυτό που γίνεται με μεγαλοπόλεις σαν τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, μέσω των δημοτικών επιχειρήσεων και αποχέτευση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έχουμε αντιδημοτική, διαδημοτική επιχείρηση Υδρεύσης και αποχέτευση Θεσσαλονίκη.